αφορμή τα 35 χρόνια από το θάνατο του Σεραφείμ Αμπραχαμιάν. Η έκθεση αυτή στηρίχθηκε στη συλλογή σχεδίου του που απόκειται στο Ελία Μιέτ Θεσσαλονίκης και στο πλούσιο αρχείο του αδελφού του Αρθρούρου Αμπραχαμιάν. Περιλαμβάνει πρωτότυπα σχέδια από όλη την πορεία του Έλληνα μοντελίστ, φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια από τη ζωή του, καθώς και δύο σχέδια του προς την Μαργαρίτα Καλαφάτη. Η έκθεση διανθίζεται με αναφορές στον τύπο, αλλά και με πρωτότυπα περιοδικά της εποχής. Εκτίθεται επίσης η αυθεντική δημιουργία, μια γυναικεία φούστα, με την οποία ο Σέρο πρότευσε σε ηλικία 21 ετών στο διαγωνισμό μοντελίστ που διοργάνωσε το περιοδικό Γυναίκα το 1970. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1949, ο Σέρο Αμπραχαμιάν ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες σχεδιαστές που εκείνη την εποχή έσπασε τα ελληνικά όρια και διακρίθηκε σε διεθνές επίπεδο. Από το 1970 που ξεκίνησε την καριέρα του μέχρι τον πρόωρο θάνατό του, κέρδισε 3 διεθνή βραβεία. Ήταν μόλις 2 ετών όταν ζήτησε ως δώρο Χριστουγέννων μολύβια, μπογιές και χαρτί για να ζωγραφίσει. Στα σχέδιά του των 7 χρονών ξεχωρίζουν ήδη τα ρούχα και τα χαρακτηριστικά πρόσωπα των γυναικών με τα μεγάλα μάτια. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, πήγε στην Αθήνα για σπουδές μοντελίστ στη σχολή Βελουδάκη. Την ίδια χρονιά, το 1970, ανακηρύχθηκε καλύτερος Έλληνας σχεδιαστής μόδας στο διαγωνισμό που διοργάνωσε το περιοδικό Γυναίκα με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, τον Γιάννη Μόραλη. Στη συνέχεια, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο φεστιβάλ μόδας Eurofashion 1970 στο Άμστερνταμ, όπου και διακρίθηκε κατακτώντας την τρίτη θέση. Ο Γάλλος μέτρ Ζακ Εστερέλ τον παρότρινε τότε να σπουδάσει στο Παρίσι. Στο δεύτερο γιόλας μήνα των σπουδών του στη γαλλική πρωτεύουσα βραβεύτηκε ως τρίτος καλύτερος νέος στη λίστα στο διαγωνισμό που διοργάνωσε το 1972 στο Παρίσι η Ένωση Γαλλικών Μπουτίκ και το σαλόνι του Prêt-à-Porter σε συνεργασία με το Elle, το Paris Match, το Women's Wear Daily και άλλα περιοδικά. Από τότε η επαγγελματική άνοδος του Σέρο υπήρξε εντυπωσιακή. Έγινε μέλος των Ηνωμένων Γάλλων στη List και το 1974 πήγε στην Αμερική όπου εργάστηκε για ένα χρόνο ως σχεδιαστής. Επιστρέφοντας στο Παρίσι, ειδικεύθηκε στο δερμάτινο το πλεκτό και το γούνινο ένδυμα και δούλεψε για διάφορους οίκους, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση τιμημάτων που πουλούσαν ρούχα στην Αμερική και τη Γερμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1978 και άρχισε να συνεργάζεται με εξαγωγικές μονάδες ως ανεξάρτητος στυλίστας μοντελίστ, καθορίζοντας τις τάσεις της ελληνικής μόδας.